πίσω. Την επόμενη Κυριακή θα τα οικονομήσω. Θα σε τραβήξω κούκλα μου να πάω να σε γλεντήσω. Θα σε τραβήξω κούκλα μου να πάω να σε γλεντήσω. Πού θα με πας, πού θα με πας? Όπου γουστάρεις και αγαπάς. Όπου γουστάρεις και αγαπάς. Μόνο με μένα ναι θα πας. Αλλά όπα. Πού θα με πας, πού θα με πας? Όπου γουστάρεις και αγαπάς. Όπου γουστάρεις και αγαπάς. Τι έγινε, ρε Διονύση μου? Ελένη μου, είδα ένα όνειρο υπέροχο. Τραγουδάγαμε ένα παλιό έρχοντο ρεμπέτικο γιό μας σε βίντεο κλιπ. Βρε Διονύση, βρε Διονύση, μεράκλος σε 7.30 ώρα το πρωί. Πάω στο μαγαζί. Ωχ, θα μου, τι με περιμένει χριστουγεννιάτικα. Πριν έρθουν οι νέες μου αδελφές, πιστεύω ότι ο μπαμπάς και εμείς είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Αλλά τελικά είμαστε όσο πιο φυσιολογικοί μπορούν να είναι οι άντρες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ερχόμαστε από το εργοστάσιο με πολλά ελαττώματα. Ρε Μακή, τι δώρο θα πάρεις στη Βίκη τα Χριστούγεννα? Ξέρω εγώ, μωρέ, κάτι πρακτικό. Καμιά από αυτές τις παρκετέζες που διαφημίζουν, καμιά ξυριστική μηχανή για τα ποδαράκια. Ωραίο δώρο. Είναι δώρο αυτό για τα Χριστούγεννα, ρε. Εγώ θα πάρω το ίδιο άρωμα σε όλες τις κόμενες. Για να μην μπερδεύουμε. Συνεχίστε, δεν θέλω να εκνευριστώ μέρα που είναι. Ε, παιδιά, έχει δίκιο τώρα. Αυτά τα δώρα, τι τα θέλαμε. Εμείς μικροί θυμάμαι, λέγαμε τα κάνουν, μας δίνανε ένα σίκο, ένα μανταρίν και λέγαμε και ευχαριστώ. Τελικά τις γιορτές τις χαλάσαν τα παιδιά. Ναι, δεν έχεις παιδιά, γι' αυτό το λες αυτό. Ναι, εσύ που έχεις 5, τι κατάλαβες? Και μία η Ελένη 6 και μία η Πεθερά 7. Πάει ο προϋπολογισμός. Ρε Σπυρό, τι δώρο θα πάρει στην Πεθερά, μου αυτή θα σου πάρει οπωσδήποτε. Ε, τι δώρο να την πάρω, ξέρω εγώ, Διονύση, τι δώρο να πάρω? Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Το πολύ πολύ να πάρω αυτή την ξυριστική μηχανή που είπε ο Μάκης. Να ξυρίσει το μουστάκι της. Ή να της πάρω ένα φήματρο. Όχι, θα της πάρω ένα μπαστούνι. Δεν έχουμε ιδέα πώς να συμπεριφερθούμε στις γυναίκες. Θέλουμε να κάνουμε τους αφέντες και είμαστε και μεγάλοι ψεύτες. Ναι, έλα αγάπη μου, πού να είμαι, μωρέ, στο συνεργείο είμαι. Έχω πλέξει, άστα. Έχει φέρει ένα φιλαράκι το αυτοκίνητό του, να του φτιάξει το φανάρι και το θέλει για τις γιορτές. Ναι, έχω πλέξει, άστα. Ναι. Θα αργήσω. Καλά, Μάκη. Εντάξει. Πιέσε αυτή την πύρα και γύρνα σπίτι, γιατί ο Μίτσος ξέχασε τα κλειδιά του και εγώ είμαι έξω. Κατάλαβες? Βίκη! Κοίταξε να δεις, Βίκη. Θα έρθω σπίτι όποτε γουστάρω εγώ. Και ας περιμένει ο μικρός, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει? Και να βάλεις το φαγητό στα μικροκύματα να είναι ζεστό μόλις έρθω. Άντε, μπράβο! Άμα δεν πατήσεις πόδι, δεν γίνεται τίποτα. Φέρω μια μπύρα, ρε Φώτη. Γιατί μας μαλώνεις, ρε? Συγγνώμη, ρε Σπύρο, παρασύρθηκα. Που κάμισα παντελόνια και ζώνες, δώρα χωρίς φαντασία. Ναι, αλλά σε βοηθάνε να αποκτήσεις φαντασία.
Συγγνώμη, νεαρέ. Παρακαλώ. Μπορώ να ελέγξω το νούμερο από αυτό το που κάμισε να ταιριάζει στον άντρα μου. Κι εγώ να δω αν αυτή η ζώνη είναι στα μέτρα του συμπέθερου. Κάτσε λίγο, γιατί άμα δεν το σηκώσει, πώ να δει. Βέβαια, τι να δει. Πού δίσατε τώρα, αφήστε. Θα τα πάρουμε στο ταμείο, στο ταμείο. Θα τα πάρουμε και τα δύο. Χίλια συγγνώμη, γιατί δεν είμαι καλά, δεν οξυγονώνεται καλά ο εγκέφαλο. Χίλια συγγνώμη, ε. Δεν πειράζει, συμβαίνει συχνά. Τι να κάνουμε, ρε, τι να κάνουμε, ρε, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Αφήσαμε στο γίγαντα το μαγαζί, ασχολούμαστε με βλακίες. Εσύ, αυτό θα πάρεις στη συμπεφέρα. Σου αρέσει? Καλό είναι, ρε, της μοιάζει κιόλας. Πού? Ρε, εσείς, εγώ θα της πάρω αυτό. Ο παστουρμάς από το Βυζάντιο στην Ελλάδα του σήμερα, ε. Τι δεν το κάνει αυτό η Ελένη? Η Ελένη δεν τρώει παστουρμά, ρε. Η Ελένη θέλει να μάθει τα πάντα για μένα. Δεν το πες καλύτερα εσύ να μάθεις πώς κόβεται ο παστουρμάς, γιατί χαμπάρι δεν έχεις. Ρε, οι γυναίκες θέλουν άλλα. Βρακάκια με φουντίτσες, σουτιανάκια με καρδούλι. Μάκη, η Ελένη είναι πνευματικός άνθρωπος. Ναι. Αυτό είναι. Μπράβο, ρε Σιμάκη, αυτό θα κάνω. Θα πάρω την πεθερά σου εκεί πέρα, έτσι στριγκάκι, φουντάκι. Έλα, σοβαρέψου. Στην αρχή σκεφτόμουν να τις πάρω ένα κόσμο, αλλά αυτό το κάνουν όλοι, γι' αυτό θα τις πάρω αυτό. Και στους άλλους θα αγοράσω βιβλία να δείξουμε ότι έχουμε και μια κουλτούρα. Τι να δείξουμε? Ότι έχουμε και μια κουλτούρα. Αυτό ήθελα να δω, αν άκουσα καλά. Πάμε ρε να φύγουμε, έχουμε δουλειές. Άιντε, άιντε. Τελικά τι πήραμε? Εγώ αυτά τα πήρα για το Μίτσο μου. Mm. Για το Μάκη θα διαλέξω κάτι να του πάει περισσότερο. Εγώ πήρα για αυτό το γεροτράγο μια ζώνη. Εγώ θα δω, θέλω να πάρω για το Διονύση μου κάτι ρομαντικό. Δεν πιστεύω να κάνεις δώρα σε όλα τα παιδιά. Και βέβαια θα κάνω. Πρώτη χρονιά μαζί τους. Θέλω να χαρούν. Μα καταλάβουν πόσο νοιάζομαι. Κοίτα, μην ξοδέψεις ένα σκασμό λεφτά. Δεν νιώθουν οι άντρες από δώρα. Ο Μάκης κάθε χρόνο μου κάνει τα ίδια. Βρακιά με πομπόν, φτερά και άλλες αηδίες. Πού να τα φορέσω, μου λέτε? Αχ, μ' αρέσουν πολύ αυτά. Ναι, καλά. Mm. Πέρσι μάλιστα μου πήρε και σετάκι. Βρακί σου τυχαίνει με φούντες. Ωχ, μ' αρέσουν πολύ αυτά. Εγώ είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα μου πάρει το λιονταράκι μου. Κάνε μου α! Άμα σε πιάσω τα χέρια μου να δεις τι αγδάχ έχεις να πεις. Τι είναι εδώ? Τίποτα αφεντικό. Τι είναι? Ξαδέρφου μου. Έλα ρε, μεγάλο σώρις ρε γίγαντα. Και όταν βλέπεις τις ξαδέρφους εσύ τι κάνεις? Τις δίνεις αλλαντικά που τα πληρώνουν άλλοι? Πληρώνουμε εμείς και γυρνάς εσύ? Εγώ φταίω που σου φέρνω τέτοιο κουκλί εδώ μέσα. Τέτοιο κουκλί, εμάνα μου. Ναι. Δακανιάρη, συνέλθε μη σε συνεφέρω. Τι είναι, τελείωσες εδώ το... Ναι, όλα έτοιμα αφεντικό, εδώ. Μόνο κλειδώσεις έχεις, δύο φορές σε παρακαλώ, έτσι. Ράσεις τον κόρακα. Είμαι και ο πρώτος, ε, πες του είμαι, αφού είμαι. Για να μην είσαι τελευταίος, μάς τα πράγματα και φύγε. Γεια σας. Γεια σου, ναι. Αφεντικό, η μάνα της Βούλας είναι μόνη της. Και εγώ τι θέλω? Χίδαρος. Και με κατάθλιψη. Να σου πω, θες να βγούμε οι τέσσερις μας, μην βγαίνεις πάλι μόνος. Για ρωτάτε ρε παιδί μου, μήπως έχουν και κανέναν άλλο εκεί στο σόι, μπας και βγούμε να πούμε ένα μπουκάλι χάπια να συνέλθουμε. Πάω να ρωτήσω άμα είναι. Ρέξει τον κόρια. Έλα εδώ, χαμένε. Ο Λικούτσης στραβεί στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ναι! Σας το λέω ορθά κοφτά, τα Χριστούγεννα... Είναι η γιορτή της οικογένειας. Πρέπει να τους το δώσουμε να το καταλάβουν ότι είμαστε... Μία οικογένεια. Πρώτη φορά θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και τι θες να κάνουμε ρε πατέρα? Να φιλιόμαστε μάτσα μούτσα όλη την ώρα μαζί τους? Ναι, καλό είναι. Εμένα μ' αρέσει να με φιλάνε. Βλέπετε, έχει δίκιο το παιδί, ξέρει τι λέει. Λοιπόν, θα πάρετε δώρα και στις αδερφές σας και στην Ελένη. Α, δεν γίνεται να πάρουμε δώρα και στις αδερφές μας και στην Ελένη, γιατί αυτές έχουν ακριβά γούστα και εμείς δεν έχουμε λεφτά. Δεν πειράζει, θα φτιάξετε κάτι μόνοι σας και θα τους το χαρίσετε. Σκέφτηκα κάτι. Να το πω. Πατέρα. Για πες να με θα πεις. Μια βόμβα μολότοφ στην καθεμία. Σαράντα. Καλησπέρα. Καληνύχτα, κλείσαμε. Σπύρο. Σπύρο Μαυροτσούκαλε. Πάνω. Ρε Πανούλη, ο Πάνος ο Γεργέλιας, αδερφέ. Πού είσαι ρε αδερφέ, πού είσαι ρε, που χάθηκες τόσα χρόνια ρε, έτσι κάνουν? Ζω στο Άμστερνταμ τόσα χρόνια όπως ξέρεις. Ρε μεγάλη, έχω μάθει όμως ότι πηγαίνω έρχεσαι και δεν πάτησες μια φορά το πόδι να δεις το φίλο σου. Ήρθα τώρα για τις γιορτές, ε. μπράβο ρε Πανούλη, έλα κάτσε. Έλα κόρη μου, κάτσε εδώ. Θα πάμε και θα πιούμε, κάτσε.
Ξέρεις, μυρίζεις Ευρώπη. Ναι, αλλά μου λείψει η Ελλάδα, ρε καμότο. Οι φίλοι μου. Εσύ. Εγώ στην Ελλάδα μένω. Α. Να φέρω τις μπύρες. Ναι. Δώρα για αυτούς τους βάρβαρους. Τι, οδηγίες χρήσης της οδοντόβουρτσας. Γιατί μου φαίνεται ότι σπανίως πλένουν τα δόντια τους. Σπανίως πλένονται γενικώς. Εκτός από τον Μάρκο που τώρα τελευταία τρίψε έχει γίνει το δέρμα του σαν τσιγαρόχαρτο. Αφαίνεται θα είναι ερωτευμένος. Τα αγόρια αρχίζουν να πλένονται όταν ερωτεύονται. Είναι. Με μία συμμαθήτρια. Α, ναι. Μαμά, εσύ πάρε τα δώρα και εμείς θα γράψουμε τις καρτούλες. Μα αυτό δεν έχει αξία. Σημασία έχει να τα διαλέξετε εσείς. Και δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι ακριβό. Η χειρονομία παίζει ρόλο. Αργότερα, όταν μεγαλώσετε, θα τις θυμάστε αυτές τις πρώτες γιορτές που περάσαμε μαζί. Άντε, φροντίστε λοιπόν να είναι μια ευχάριστη ανάμνηση. Ότι θα τις θυμόμαστε, θα τις θυμόμαστε. Αυτό είναι σίγουρο. Το άλλο θυμάσαι, ότι που πήγαμε διακοπές στην Άξο, εσύ, Πανούλη. Τι ωραία που περάσαμε με εκείνη την Ιταλίδα που σε κυνηγούσε, που έτρεχε από εμείς και φώναζε. Πάνω, ασπέτα, ασπέτα! Ωραία. Και τότε πήραμε άδεια από το στρατό και πήγαμε στην Ικαρία, και κοιμόμασταν όλη τη μέρα σαν sleep bank και το βράδυ ρουχλιάσαμε. Κύριε, στον Αρμενιστή, στο Μαγκανίτη, εκείνο ο Αβιέρης, τέλειωνε το πανηγύρι, άλλες δύο μέρες χόρευε μόνος. Χόρευε συνέχεια, ναι. Πολύ ωραία περάσαμε. Θυμάσαι ένα βράδυ που είχε γερμανικό νούμερο Σκοπιέ, και έφερα ένα μπουκάλι ρακί. Έρε γλέντια, τι είχε γίνει εκείνο. Έρε γλέντια. Να μπαίναν και οι Τούρκοι να δει τη γλέντια θα γινόταν, ακόμα θα υπηρετούσαμε. Παρέα με τον Αβιέρη θα κάναμε. Να σου πω. Τι έκανες εσύ, παντρεύτηκες, σε τύλιξε καμιά γοργόνα. Μπα. Ένα και παντρευτεί εδώ θα είμαι τώρα. Βέβαια, θα ήσουν στο βυθό της οικογενειακής ζωής. Εκεί να δεις, κάρτα μπαίνω, κάρτα βγαίνω. Άρα μπαγάσα. Αλλά και μου λείψες. Ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα γράμμα. Εσύ μου λείψες και εσύ μου λείψες. Ρε Σπύρο, ξέρεις γιατί πηγαίναμε διακοπές συνέχεια μαζί κάθε χρόνο? Δεν θυμάμαι. Γιατί είμαστε μόνοι, Σπύρο. Και όταν είσαι νέος, εντάξει. Αλλά όταν μεγαλώνεις, δεν είναι το ίδιο. Γυρνάς στο σπίτι από τη δουλειά, κάθεσαι τρως κατεψυγμένες τυροκροκέτες μπροστά στην τηλεόραση. Όχι, εγώ παίρνω από εδώ τα τυροπιτάκια που περισσεύουν. Βάζεις το ραδιόφωνο να ακούσεις μια ανθρώπινη φωνή και ξαπλώνεις κάθε βράδυ χωρίς κανέναν δίπλα σου. Βέβαια, κάνεις ό,τι κάνεις, μετά κοιμάσαι άνετα. Γιατί εγώ θέλω να κοιμάμαι άνετα, γιατί κροτσάω, έχω ανήσυχο ήμουν. Εγώ θέλω να έχω πάντα κάποιον δίπλα μου, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν με έπεισε καμιά γυναίκα. Και ένα βράδυ κατάλαβα γιατί είμαι μόνος μου. Γιατί? Γιατί έψαγνα εκεί που δεν έπρεπε. Σόπα, βρε, άνθρωπε. Κάποια θα ξεστραβωθεί να σε πάρει τώρα. Όχι, όχι. Κάποιος. Κάποια. Τι κάποιος? Κάποιος θα ξεστραβωθεί να με κοιτάξει και εμένα. Άντρας εννοώ. Τι εννοείς? Αυτό που κατάλαβες. Πες τι κατάλαβα εγώ. Για να καταλάβω τι εννοείς. Κοίτα, νόμιζα ότι ήμουν μισογύνης, αλλά όταν το διαπίστωσα, βρήκα το δρόμο μου. Μπας και έχασες το δρόμο σου? Όχι, όχι, όχι. Όπως το καταλαβαίνεις. Είσαι δηλαδή... Ναι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι. Α, έλα στην υγειά σου. Έλα. Γεια μας. Τελείωσες? Σιδέρωσα τρεις ντάνες ρούχα, ζωή να έχετε. Τι ζωή δηλαδή, από εκεί που τα έχεις όλα, κυπουρό και δύο υπηρέτριες, ήρθες εδώ. Βρε μαμά, μην ξαναρχίσεις πάλι. Μια δουλειά κάνεις και μου την βγάζεις μετά ξυνή. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που θέλω να είναι ευτυχισμένη η κόρη μου και τα εγγόνια μου. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα φύγω. Αχ, βρε μαμά, μην αρχίζεις πάλι χριστουγεννιάτικα. Ήμουνα μια ζωή γιαγιά από το τηλέφωνο. Και τώρα που ήρθαμε κοντά σου πάλι γκρινιάζεις. Γκρινιάζω γιατί αισθάνομαι ότι ενοχλώ. Να, καμία φορά μπαίνω σε αυτό το σπίτι έτσι για να πάρω ένα ποτήρι γάλα και νομίζω ότι ακούω ότι λένε ήρθε πάλι αυτή η γριά. Τι είναι αυτά που λες τώρα, αυτό το σπίτι είναι και δικό σου και το ξέρεις. Άκου αγάπη μου, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Νομίζω ότι πέφτω σε κατάθλιψη. Το καλύτερο είναι να πεθάνω. Μα, τι να σου πω τώρα. Και θα σας αφήσω όλους ήσυχους. Ναι. Εντάξει, πες μου τώρα τι θέλεις για να είσαι ευχαριστημένη. Δεν θέλω τίποτα το ιδιαίτερο. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι κοντά σας και να είμαι χρήσιμη. Ποιος είπε το αντίθετο? Να μένω κοντά σας. Αλλά βέβαια ξέρω ότι αυτό είναι αδύνατον. Μα το σπίτι σου είναι 2 τετράγωνα παρακάτω. Έχεις την ησυχία σου, μια χαρά είσαι. Ναι, αλλά αν πεθάνω κανένα βράδυ θα με βρείτε την άλλη μέρα το απόγευμα. Ενώ αν είμαι εδώ κοντά σας, τουλάχιστον για τις γιορτές. Γιατί αυξάνονται οι στατιστικές στις γιορτές? Μαμά, γιατί δεν μου λες ευθέως τι θέλεις, αλλά μου κάνεις ψυχολογικό εκβιασμό, ε?
Γιατί αν στο ζητούσα θα το δεχόσουν. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ο ψυχολογικός εκβιασμός. Γιατί δεν μου λες ευθέως, Ελένη, θέλω να μείνω μαζί σας στις γιορτές. Κοίταξε, Ελένη μου, αν αυτό είναι να σε κάνει ευτυχισμένη, κομμάτια να γίνει. Θα το σκεφτώ. Θα στριμωχτώ βέβαια λίγο κοντά σας, αλλά θα το σκεφτώ. Α, γεια σου, γεια σου. Πάω τώρα. Θα το σκεφτεί. Τι. Τι θα σκεφτεί. Γιαγιά, πού πας? Αγάπες μου γλυκές, θα κάνω τα πάντα για σας. Θα θυσιαστώ. Γεια! Γεια! Τι θα κάνει, λέει? Τίποτα, λέει διάφορα κατά καιρούς. Δεν δίνει σημασία. Α, αν δεν θες να πάμε σινεμά, έχω ένα ωραιότατο DVD. Ρε εσύ, μήπως θέλεις να πάτε μόνοι σας με την Εμμανουέλα και να μην έρθουμε όλοι εμείς? Έχεις δίκιο, είναι καλύτερα να εστιδιώσεις το πρώτο ραντεβού. Όχι, εννοούσα για να μην μείνεις μόνη σου με τον Μίτσο, γιατί αυτός είναι λίγο περίεργος. Είναι χαζούλης. Φίλος σου δεν είναι? Ναι, φίλος μου είναι, αλλά είναι βαρετός. Λέει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Γεια. Εμφανίζεται και από εκεί που δεν τον περιμένεις. Τι γίνεται? Έφερα στην Εύα το δώρο μου για τις γιορτές. Νωρίς δεν είναι? Εντάξει. Είπα να μην περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι είναι? Κάτι που ελπίζω να σου αρέσει. Έκδοση περιορισμένη και τελείως εξαντλημένη. Έχει και αφιέρωση του ίδιου την Ερούντα μέσα, στην πρώτη σελίδα. Ρε εσύ, αυτό είναι από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Το έκλεψες? Για χάρη σου, θα το έκλεβα και από το σπίτι του Ερούντα. Ανοίγω! Αν το μάθει δίκη, ρε, θα σε σκοτώσει. Να αγοράσεις κάτι έτοιμο δεν λέει. Το κάνουν όλοι. Να κινδυνέψεις όμως για χάρη της. Έχει αξία, ε. Να κινδυνέψεις για χάρη της. Αυτές είναι θεωρίες για χαμένους. Τι έγινε? Τι είναι αυτό? Καλά, εσείς κάνετε τα δώρα πριν την ώρα τους. Αυτό τι είναι? Για μένα. Ποιος θα έστειλε? Το φέρω κούριερ. Δεν έχει κάρτα. Να δούμε. Κράτα λίγο. Καταπληκτικό κολλιέ. Πάει ο Νερούντα. Πάει ο Νερούντα. Ποιος το έστειλε? Ποιος δεν το έστειλε? Ο Διονύσης. Υπέροχο είναι. Δεν είναι μόνο υπέροχο, είναι και σημαδιακό. Ξέρεις, υπάρχει ιστορία γι' αυτό από τότε που ήμασταν νέοι. Έχετε. Γεια. Τι. Τι. Τι είναι, παιδιά? Αγάπη μου. Λιονταράκι. Τι είναι, παιδιά? Πού τον πάει? Κι ήχθε να βγάλω καημένος. Θέλει να τον ευχαριστήσει, ρε βλάκα, για το κολλιέ. Ιδιαιτέρως. Τι τέλειο να αγαπιούνται δύο άνθρωποι έτσι. Αν της έπαιρνα κολλιέ, λες να με φύλαγε? Πάρ' το εσύ πρώτα και μετά βλέπουμε. Αγριμάκι μου, μπαμπουράκι μου, λιονταράκι μου, εσύ! Γιατί απαριθμείς τα ζώα του δάσους? Έχετε τα δώρα σου, με συγκίνησε πολύ. Ε? Δεν μπορούσες να περιμένεις ως την παραμονή των Χριστουγέννων, δεν άντεξες! Μα ξέρεις, δεν το τύλιξα ακόμα. Πώς, τυλιγμένο ήταν και είναι υπέροχο. Έλα! Και σου υπόσχομαι ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται να το χάσω. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, ο παστουρμάς. Δεν με νοιάζει αν έφαγες παστουρμά, δεν με νοιάζει καθόλου. Με φτάνει που θυμήθηκες το κολλιέ. Το κολλιέ? Είμαι ίδιο, λόγιο. Λόγιο, ναι. Είχα καταστεναχωρηθεί όταν το έχασα. Αλλά κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως βρήκες κάποιον που του μοιάζει τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν φανταζόμουν ότι θα το θυμάσαι μετά από τόσα χρόνια. Ναι, γιατί φανταζόμουν εγώ. Ξεχνιέται αυτό το κολλιέ, τι λες τώρα. Είχαμε πάει εκδρομή. Ναι, ναι. Θυμάσαι πότε? Έχασε, θυμάμαι. Πρωτοχρονιά. Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, μπράβο. Θυμάσαι πού? Στην Πάρδα. Στη Σταμάτα. Στη Σταμάτα, σταμάτα πια. Τότε είχα χωρίσει με τον Αλέξ και εσύ με φλέρταρες και μου έδειχνες ποια χόρτα τρώγονται. Θυμάμαι, δεν είχα αφήσει ραδί και βρούβα στην περιοχή. Και σκύψε, είχα πάει, το χάσα το κολλιέ. Και σε έφαγα και με την κρίνια μου στην επιστροφή. Χάλια εκδρομή. Ναι, χάλια εκδρομή. Ξέρεις όμως τι γίνεται? Όχι, όχι, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν θέλω να ξέρω, μου φτάνει που θυμάσαι ότι ζήσαμε. Ναι, ότι θυμάμαι, θυμάμαι. Θυμάμαι, θυμάμαι. Θυμάμαι. Γεια. Γεια. Τα παιδιά? Πήγανε σε ένα μπαράκι, δυο τους. Α, μπράβο. Πάμε τώρα γιατί θα αρχίσει η ταινία. Θέλω να σου πω κάτι. Καλά, μωρέ, μου το λες μετά, στο διάλειμμα. Κοίτα, δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Για ποιο πράγμα? Είμαι ερωτευμένος. Αλήθεια? Με άλλη. Ορίστε. Είμαι ερωτευμένος με μια άλλη. Με ποια? Με κάποια.
Jingle bells are jingling, the streets are white with snow. A happy crowd, but there's no one. I'm sure that you'll forgive me. Να βρουν τον δρόμο προς τα δίκτυα από αυτό το φάουλ του Ριβάλντο, η κεφαλιά του Γερονιτή Στολτίδη. Γκολ, αγάπη μου, γκολ! Έξα λοιπόν οι χειρισμοί στην κυβέρνηση του. Τι ήταν αυτό. Κυβέρνηση του Καρασκάκη, χάρη στο δρόμο του στο. Γεια. Προς τα δίκτυα από αυτό το φάουλ του Ριβάλντο, η κεφαλιά του Γερονιτή Στολτίδη. Γκολ! Έτσι, τι. Έξα λοιπόν οι χειρισμοί. Βγήκε αυθόρμητα. Αν δεν ήμουν τόσο αυθόρμητο, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Στο τίδι, ηλεκτρολογική παίρνει προβάδισμα σε μια ιδιαίτερη χρονιά για το Στροτίδι, με πολλά γκολ, με παραγωγικότητα. Τέλεια δεν είναι, σ' αρέσει. Ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλο δέντρο. Είναι τεράστιο. Θα με βοηθήσει να το στολίσουμε. Εγώ. Εμένα δεν με αφήνουν να πιάνω τα στολίδια, γιατί θα τα σπάσω. Σιγά καλέ που θα τα σπάσει. Θα προσέχει και δεν θα τα σπάσει. Έλα εδώ να σου δείξω τι πήρα. Ασημένιες μπάλες κόκκινες. Αχ, κοίτα εδώ ένα ωραίο αστέρι. Όταν ήμουν μικρός, μου έλεγαν ότι η μαμά μου ήταν στον ουρανό και είχε γίνει αστέρι. Έτσι γίνονται οι μαμάδες όταν φεύγουν από κοντά μας. Γίνονται αστέρια και βγαίνουν κάθε βράδυ και φυλάνε τα παιδάκια τους. Μην πάθουν κακό. Εγώ τώρα όμως είμαι μεγάλος και ξέρω. Αφού είσαι μεγάλος, θα σου πω κάτι να το θυμάσαι. Οι άνθρωποι ζουν όσο τους σκεφτόμαστε. Μόνο όταν τους ξεχάσουμε πεθαίνουνε. Εγώ δεν θέλω να την ξεχάσω, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Δεν τη θυμάμαι καθόλου. Προσπαθώ. Πολύ δυνατά. Αλλά δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Καλά, κάτι θα σκεφτούμε να κάνουμε γι' αυτό. Έλα τώρα να στολίσουμε το δέντρο, να το βρει ο μπαμπάς έτοιμο όταν γυρίσει. Βάζει εσύ τα χαμηλά και εγώ τα ψηλά. Κάτσε σε βοηθήσω. Φωτή! Πού πήγε αυτός ο άχρηστος? Τι τρέχει, τρέχει κάτι? Να ρε παιδί μου, ο Πάνος που μου το είπε έτσι στην ψύχρα. Πώς να το πει, στη ζέστη, να στο δείξει. Όχι, παιδί μου, αλλά να πει να. Κάτσε, κάτσε, ρε Σπύρο, κάτσε, ρε Σπύρο. Γκέι ξεγκέι είναι φίλος. Μην του γυρνά την πλάτη. Ναι, αλλά χθες το βράδυ τον ονειρεύτηκε. Το ονειρεύτηκες, ήσασταν ντυμένοι. Έλα ρε, έλα, εγώ σου λέω το πρόβλημά μου. Ξέρεις ποιο το πρόβλημά σου, αδερφέ? Ότι είσαι πάρα πολύ συντηρητικός. Πάρα πολύ συντηρητικός. Δίνεις πολύ σημασία σε πράγματα που δεν πρέπει να δίνεις. Πώς να μην δώσω σημασία, ρε παιδί μου? Ο Πάνος είναι παιδικός μου φίλος. Να σου πω, από τότε που παντρεύτηκες έχεις γίνει πολύ μοντέρνος, το ξέρεις. Από εδώ το πας, από εκεί το φέρεις, στο γάμο μου καταλήγεις. Ναι, γιατί εγώ μια ζωή ήμουν μόνος. Και δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να αποθούσα να ξυπνήσω με ένα κορμί δίπλα μου. Και το κακό είναι ότι δεν μου έρχεται ακόμα αυτή η επιθυμία. Τι θες να πεις με αυτό? Ότι έχω τα ίδια συμπτώματα με τον Πάνο. Που σημαίνει είμαι γκέι και δεν το ήξερα. Και οι γκέι είναι αναγκαίοι. Διονύση! Τι να σου πω, καημένε, ήπιες τίποτα πρωί-πρωί, κάνε χα! Δεν κάνω χα γιατί δεν ήπια τίποτα. Είμαι γκέι, τελείως. Αγόρι μου, δεν γίνεσαι γκέι από τη μια μέρα στην άλλη. Έχεις ενδείξει γι' αυτό? Ναι. Λέγε. Όταν έβλεπα ταινίες, γιατί έβλεπα μια ζωή το Μασίστα, τους Μονομάχους, τον Ταρζάν, το έτσι, το αλλιώς. Άσε τους προσκόπους. Όταν γενικάω τις προσκοπίνες, συνηγούσα τα προσκοπάκια. Σπυρό, είσαι αδερφή μου, αδερφός μου. Άρα αποκλείεται να είσαι ομοφιλόφιλος. Πάει και τελείωσε. Για τον Πάνο είσαι πάρα πολύ μοντέρνος. Για τον αδερφό σου, γιατί είσαι συντηρητικός. Ο αδερφός μου, αδερφή. Δεν πειράζει, είσαι γκέι. Θα είσαι trendy. Τι λέει? Διονύση! Είναι! Εδώ είσαι, Ελένη μου. Έφεξε και δέντρο? Ναι, ναι, το στολίσαμε μαζί με το γιαννάκι. Υπέροχο. Τι ψάχνεις εκεί?
Όχι, κοιτάζω να βρω καμιά παλιά φωτογραφία μου με αυτό το κολλιέ. Εντάξει, μωρέ, λένε μου, πετρούλες είναι, πετρούλες. Δεν είναι και τίποτα. Το έκανε ολόκληρο θέμα πια το κολλιέ, είναι κάτι σπουδαίο. Μα άφησε άφωνη που το θυμήθηκε μετά από 20 χρόνια. Η Βίκη δεν το πίστευε. Η μαμά μου είπε τα καλύτερα για σένα πρώτη φορά. Και εγώ κατάλαβα πόσο μ' αγαπάς. Ναι, αυτά τα πράγματα ή τα θυμάσαι ή δεν τα θυμάσαι. Και αν τα θυμάσαι, εντάξει, έχει καλό. Αλλά άμα δεν τα θυμάσαι, αρχίζει και δημιουργείται ένα. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, κοίταξε, να κάνει μια ολόκληρη προσπάθεια να θυμηθεί, να δει. Να... Δεν είναι. Είναι ολόκληρο τι θα φάμε σήμερα. Με μπέρδεψες. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε κάποιον τα Χριστούγεννα. Γιατί ποιος θα έρθει? Όχι, έλεγα αυτή η μικρή αποθήκη που έχουμε να τη βάφαμε λίγο, να βάζαμε μια μοκέτα, ένα κρεβατάκι, ένα κομωδίνο έτσι. Μισό λεπτό, Ελένη μου. Θέλεις να φιλοξενήσουμε ή να υιοθετήσουμε κάποιον? Ευρυθιονής τώρα, υπερβάλλεις. Ελένη, δεν θέλω κανένα. Δεν θέλω κανένα με στα παιδιά μέσα γιορτές. Αρκετά προβλήματα έχω. Τι προβλήματα? Ο Σπύρος. Τι έπαθε ο Σπύρος? Τώρα στα γεράματα ανακάλυψε το μελόνι το λουκουμά. Τι κάνει? Το ξεσκονίζει το μιλφέι. Ποιο μιλφέι, παιδί μου? Το γυαλίζει το πόμολο. Δεν καταλαβαίνω, τι μου λες? Ας το πω μια και καλή να το καταλάβεις. Τη βάζει την όπιστε. Είναι γκέι ο Σπύρος? Μη φωνάζεις, θα μας πάρουν χαμπάρι, θα γελάνε και τα κοτόπουλα στα μέγαρα. Έτσι και το μάθει ο Φώτης, ο Μάκης, τα παιδιά, οι κόρες σου, η μάνα σου. Καήκαμε μετά. Α, η μάνα μου, αυτό ήθελα να σου πω. Και εγώ ήθελα να σου πω για τη μάνα σου. Λίγο μακριά αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ, Ελένη μου, δεν μπορώ να είναι συνέχεια μες στα πόδια μου. Εντάξει, να έρθει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά μόνο τότε, έτσι. Έτσι καταλάβει και για το Σπύρο, δεν μας ξεπλένει ούτε ο Ατλαντικός. Άμα το μπλέξιμο. Μπλέξιμο, λέει, τώρα βγει να εκδηλωθεί η τρελή. Και η μάνα μου. Όχι, παιδί μου, ο Σπύρος. Α. Ώστε το λιώνει το κερί ο Σπύρος. Παπά. Ναι, παιδί μου. Έχω ένα δώρο για την Ελένη και δεν ξέρω πού να το βάλω. Να το βάλεις κάτω το δέντρο. Δεν κάθεται. Γιατί περπατάει το κουτί? Όχι, περπατάει χελονίτσα. Ποια χελονίτσα, έχεις χελονίτσα εκεί μέσα? Ναι, τη βρήκα στο πάρκο. Δεν κάθεται κάτω από το δέντρο. Παιδί μου, θα με τρελάνεις τελείως. Πήγαινε να αφήσει τη χελώνα στο πάρκο. Θα πάρουμε άλλο δώρο στην Ελένη. Έλα. Καλά. Κάτε πράγμα. Μη χειρότερα πάλι. Μπαμπά, γιατί ο Θείος Σπύρος μελώνει το λουκουμά? Ο Θείος Σπύρος μελώνει το λουκουμά γιατί ο λουκουμάς είχε ξεραθεί. Και γιατί γυαλίζει το πόμολο? Το πόμολο το γυαλίζει γιατί το πόμολο είχε σκουριάσει και έκανε πολύ θόρυβο. Ναι, κάτσε να φύγω, θα ρωτήσει κι άλλα αυτός. Εδώ το έχω στη γλώσσα μου και δεν μπόρεσα να το πω. Όσο παίζεται ακόμα η κατάσταση, καλύτερα που δεν το είπες. Τι παίζει, τη μαμά που να είναι καταφθάνει. Προσωρινά, βέβαια. Ελένη μου, άκουσέ με προσεκτικά. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Τι εννοείς? Εννοώ. Πρόσεξε. Θα χάσεις τον έλεγχο του σπιτιού σου. Ο Διονύσης θα έχει συνέχεια τα νεύρα. Θα σας μαγειρεύει ό,τι θέλει εκείνη. Θα θέλει να κάνεις έρωτα με τον άντρα σου και η μάνα σου το νομίζει ότι έχει στήσει αυτή. Και θα έχει στήσει. Και το χειρότερο, θα πρέπει να συνηθίσει να φοράς τα τζιν σου σιδερωμένα με τσάκις. Μου λες τώρα, με τρελαίνεις. Εγώ νομίζω ότι αυτά δεν είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα. Κοίτα τώρα, κοίτα. Να και ο Ροδόλφο Βαλεντίνο. Τι γίνεται, αδερφέ? Δώρα, δώρα. Γεια σου, Αλέξη. Τι κάνουν οι κουκλές? Ελένη, όμορφη σε πάλι. Σε ευχαριστώ. Βλέπω το φοράς. Ποιο? Το κολλιέ. Α, σ' αρέσει. Το θέμα είναι να αρέσει σε σένα. Δύο μέρες περιμένω να σηκώσεις το τηλέφωνο να με ευχαριστήσεις. Ορίστε. Θέλω να πω εντάξει μωρέ τώρα, δεν χρειάζονται οι ευχαριστίες. Φτάνει που σου αρέσει. Τι λες, Αλέξη? Λέω για το δώρο που έκανα στην Ελένη, το κολλιέ. Είναι ίδιο με... Δεν ήξερα ότι... Έφαγα τον τόπο να το βρω, αλλά τελικά βλέπω το πέτυχα. Είναι ίδιο με αυτό που φοράγεις στα μάτα. Ναι, βέβαια. Δεν βγαίνουν πια τέτοια μοντέλα, αλλά ξέρεις τι έκανε ο Πονηρούλης. Τι έκανε ο Πονηρούλη? Το παρήγγυλα. Θέλω να πω κάτι σαν το σχεδίασα και το παρήγγυλα. Σου αρέσει? Αν της αρέσει, λέει, δεν το έχει βγάλει από πάνω της. Έμεινα άφωνη, εξεπλάγινη. Ήταν τόσο μεγάλη η έκπληξη που... εξεπλάγινη. Αυτό ήθελα κι εγώ. Λοιπόν, μην χαθούμε μες στις γιορτές, παιδιά, ε. Ελένη. Α, ώστε έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλά. Έγινε, έγινε. Θα τα πούμε αργότερα. Έλα, γεια, γεια. Επ, εδώ είσαι. Εδώ. Έλα, κάτσε να μιλήσουμε. Κάτσε. Τι λέει? Πώς περάσατε χθες με την Εμμανουέλα? Με την Εμμανουέλα τελικά δεν βγήκαμε γιατί δεν μπορούσε. Σε πήρε τηλέφωνο και στο είπε ή σε άφησε να πας στο ραντεβού Σαβλάκας και στο είπε εκεί? Πήγα στο ραντεβού και με πήρε τηλέφωνο. Α. Μάρκο, μίλησα μαζί της. Και μου είπε ότι την παράτησε σύξυλη γιατί σε λέει ερωτευμένος με κάποια άλλη. Με σένα, μωρό μου. Και αν μ' άφηνες θα σου έκανα ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που θα το θυμώσουν για πάντα. Μιλάω με κάποια άλλη?
Δεν θα πει την αδερφούλα σου με ποια άλλη. Ετεροθαλής αδερφούλα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το λέω κάθε φορά όλο μαζί. Αδέλφια είμαστε. Αυτό ρε γαμώ το δεν το καταλαβαίνω. Αδέρφια είναι όσοι γεννιούνται από τον ίδιο πατέρα και από την ίδια μητέρα. Από τον ίδιο πατέρα και διαφορετική μητέρα. Από την ίδια μητέρα και διαφορετικό πατέρα. Από τον ίδιο και από την ίδια. Δεν έχει άλλο. Τα κάλυψες όλα. Ωραία! Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, εντάξει! Γιατί φωνάζεις? Δεν φωνάζω. Ήρεμος είμαι. Ευάκη! Έλα, Χρυσό μου, να με βοηθήσεις. Όχι αυτό, μωρό μου. Έχω φέρει δύο βαλίτσες. Τα απολύτως απαραίτητα. Τα απολύτως απαραίτητα. Δύο βαλίτσες. Ναι, γιορτές είναι. Δεν θέλουν το κατετής τους. Με παρακάλεσε η μαμά σου να έρθω να μείνω μαζί σας. Σε παρακάλεσε. Πολύ. Εγώ δεν ήθελα. Αλλά Χριστούγεννα είναι. Να τσιγαλάσω το χατήρι. Τι γίνεται εδώ? Ποιος ήρθε? Ήρθε να μείνει μαζί μας η γιαγιά. Δεν είναι δικιά μας γιαγιά, ανόητε. Δικιά τους είναι. Θα καταλάβουν όλο το σπίτι και θα μας διώξουν. Υπάρχει σχέδιο. Ξέρεις, ο θείος Σπύρος είναι γκέι. Το λέει και ο μπαμπάς στην Ελένη. Τι είναι γκέι? Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Ένα σου λέω. Από εδώ μέσα μας λείπει το χέρι που περπατάει μόνο του για να γίνουμε οικογένεια Άνταμς. Μελομακάρονα και κουραμπιέδες από τα χεράκια μου. Όχι σαν τα αγοραστά που έχετε εδώ μέσα. Ελάτε να φάτε. Και εσύ, μικρούλη. Άνοιξε μου την τηλεόραση. Έχει μια εκπομπή που θέλω να δω. Μα καλά. Έλα, Ρούλη. Έλα από το σπίτι. Είναι πήγον. Έχει και μελομακάρονα. Ρούλη, μ' ακούς, λιποθύμησες. Μάρκο, καταστροφή είδες, γίνεται κάτω. Μάρκο, είπα. Έλα, ρε. Έχουμε προβλήματα. Ναι. Μεγάλα προβλήματα. Άντε. Η γριά μετακόμισε σπίτι μας. Ο θείος Σπύρος δεν είναι θείος Σπύρος, αλλά θεία Σπυριδούλα. Η Ελένη με τα κορίτσια θα μας αγοράσουν βιβλία και ο μπαμπάς η κοσμάρα του. Να συνεχίσω. Φοβερά προβλήματα. Εγώ τι θες να κάνω? Έτσι, θα το αφήσουμε. Εγώ λέω να έρθει στο σπίτι μου μαζί με τα μελομακάρονα. Πολύ ωραία ιδέα. Τι λες, ρε! Γιατί, ρε, ωραίες ιδέες έχει ο χοντρός. Να εξαφανιστούμε, να τον κάνουμε να καταλάβει το λάθος του. Μικρέ, μαζέψου. Έλα, ρε, Μάρκο, να ανησυχήσει θέλουμε. Να ανησυχήσουν! Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Γιατί έτσι θα τσεκάρουμε αν πραγματικά μας αγαπάνε. Μάρκο, ξύπνα. Δεν θέλουμε να μας αγαπάνε αυτές. Θέλουμε ο μπαμπάς να τις διώξει από το σπίτι. Ναι. Αυτό είναι. Να ανησυχήσουν, παιδιά, και να καταλάβουν τα πραγματικά τους αισθήματα. Πάμε. Τώρα μιλά σωστά. Μικρέ, πάμε. Εγώ θέλω να είναι σπίτι μας η Ελένη και τα κορίτσια. Ωραία, εσύ θα διαμαρτυρηθείς για το θείο Σπύρο, εντάξει. Και βέβαια, γιατί δεν είναι σωστό να βάζει μέλι στο λουκουμά. Στο λουκουμά βάζουν ζάχαρη. Σωστά. Ελάτε, πάμε. Λοιπόν, αδερφέ, αύριο είναι παραμονή. Δεν μένει παρά να το γιορτάσουμε. Να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε και από εδώ πάνε κι άλλοι. Ναι, από εδώ πάνε κι άλλοι, αλλά οι άλλοι από που πάνε σαν και εμένα. Έλα, είπαμε, δεν είσαι, μην επιμένεις, δεν είσαι. Ναι, αλλά αν ήμουνα. Αν ήσουν, θα βλέπαμε, τα κάναμε. Λοιπόν, μια και κλείνουμε νωρίς, λέω να πάμε στο σπίτι, να μαγειρέψουμε. Εσύ θα αναλάβεις τη γαλοπούλα. Είδες, το έχεις, δεν το έχεις, πάλι στη μαγειρική μέριξη. Όχι, το λέω επειδή μαγειρεύεις καλά, ρε, γι' αυτό. Ναι. Καλά, εντάξει, θα βάλω κάστανα, θα βάλω κουκουνάρι, θα βάλω δαμάσκηνα, σταφίδες. Καλά, σήκω, μην ξεχάσει να βάλει. Το πιάσα το υπονοούμενο! Πάμε! Τα κλειδιά, μην ξεχάσει. Τσιμπάει. Βέβαια, αυτό ο καναπέ που με βάλατε είναι λίγο. Πολύ σκληρό. Τι να κάνουμε τώρα, αυτόν έχουμε. Δεν πειράζει, θα κάνει και ίσια πλάτη. Ήρθαν οι άνδρες. Γεια σα. Τι είναι, ρε παιδιά, ποιο μετακομίζει? Βάλτε αυτή την παλίτσα στην αποθήκη. Κάτσε να την αδειάσει πρώτα γιαγιά και τη βάζουμε. Ποιος να την αδειάσει, εσύ τι κατάλαβες? Αυτό που κατάλαβες κι εσύ. Ας ετοιμαστούμε να φτιάξουμε τη γέμιση τώρα. Μην ανησυχείς, συμπέθερε, είναι όλα έτοιμα. Μένει να μπει το πουλί στο φούρνο. Τι κάνεις, πουλάκι μου? Πουλί, Ελένη. Κάνει μπάνιο. Πω, πολύ θα μείνει. Τελικά, μήπως καλύτερα είναι να είναι κανείς γκέι. Ορίστε. Τίποτα, κάτι δικό μου θυμήθηκα. Μωρό μου, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις, γιατί μετά θα σε ρωτήσω κι εγώ. Η μητέρα, η Ιφηγένεια, γιατί έφερε τη βαλίτσα της εδώ? Δεν έχει χώρο στο σπίτι της? Γιατί θα μείνει εδώ τις γιορτές. Α, πού εδώ? Στο σπίτι μας. Ναι. Γιατί, το δικό της είναι δύο στενά παρακάτω.
Ναι, αλλά νιώθω ανασφάλεια. Είναι και η μελαγχολία των γιορτών. Α. Και πού θα κοιμάται, στον καναπέ? Εξαρτάται. Μπορεί και να κοιμηθεί στο κρεβάτι μου. Α, εντάξει. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το αν θα μου απαντήσεις με ειλικρίνεια για το κολλιέ. Το κολλιέ. Mm-hmm. Το κολλιέ. Ασορτή με το κολλιέ. Ίδια είναι. Από το ίδιο μαγαζί τα αγόρασες? Φυσικά από το ίδιο μαγαζί. Το γνωστό μαγαζί που πουλάει το... Αμέθιστο. Ναι. Λέγεται το παράδεισος του αμέθιστου. Γιατί μου λες ψέματα, ε? Ποιος είναι ψέμα? Εσύ! Αφού το κολλιέ δεν τον πήρες εσύ. Τι θες να πεις, έσαι? Δεν χοροϊδεύεις, Διονύση! Εντάξει, Ρένα, μου έχεις δίκιο. Λυπάμαι. Αλλά ήσουν πολύ ενθουσιασμένη. Mm. Θα ήθελα πολύ να το έχω κάνει εγώ αυτό το δώρο. Δεν ήθελα να σε απογοητεύσω. Μπράβο. Και μ' άφησες να πιστεύω όλο αυτόν τον καιρό ότι το έχεις κάνει εσύ. Και περιβανευόμουν αριστερά-δεξιά και έκανα σαν την ηλίθια. Πήγε, σου αγόρασα μια μαλακία. Έχουν τρελαθεί όλες με το κολλιέ. Μέχρι και η μάνα σου μιλάει καλά για μένα. Αλλά κάθε φορά που πήγα να σου πω κάτι, μου λέει πόσο καταπληκτικό σύζυγος είμαι, πόσο ευαίσθητος είμαι. Δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, γι' αυτό δεν σου είπα τίποτα. Και τα σκουλαρικά γιατί μου τα πήρες? Τι είμαι εγώ, Ζουλού, Μαωρί, γυαλάκια, καθρεφτάκια και όλα ξεχασμένα? Δεν ξέρεις που έχεις μπλέξει, Διονύση. Δεν ξέρεις που έχεις μπλέξει. Είμαι εγώ απ' τις γυναίκες που θα ρεις. Δεν λογαριάζω αν είσαι μάγκας και βαρύς. Κι αν εκοροϊδέψες πολλές αληθινά, σε μένα όμως η μάγκια σου δεν περνά. Θα τα βρεις μαζί μου σκούρα, κι ας με παίρνεις για κελούδι, κι ας μου έβαλες κουλούρα, θα το πεις και το τραγούδι. Θα τα βρεις μαζί μου σκούρα, κι ας με παίρνεις για κελούδι, κι ας μου έβαλες κουλούρα, θα το πεις και το τραγούδι, και το τραγούδι, και το τραγούδι. Δεν είναι αυτή απ' τις γυναίκες του σωρού, ούτε απ' αυτές που ξέρεις του γλυκού νερού. Και δεν σηκώνει παραμύθια να τις λες, αυτά που έλεγες ρε μάγκα σε πολλές. Θα τα βρεις μαζί μας σκούρα, κι ας μας παίρνεις για γελούδια, κι ας μας έβαλες κουλούρα, θα μας πεις και δυο τραγούδια. Θα τα βρεις μαζί μας σκούρα, κι ας μας παίρνεις για γελούδια, κι ας μας έβαλες κουλούρα, θα μας πεις, θα μας πεις και δυο τραγούδια. Μην καυγίζετε ρε παιδιά! Ποιος γαυγίζει, Χριστιανέ μου? Είδα έναν εφιάλτη σε βίντεο κλιπ. Έχεις τρελαθεί τελείως! Έχεις τρελαθεί τελείως! Ευτυχώς ήταν όνειρο. Θα τα βρεις μαζί μου σκούρα. Αυτό ήταν! Αυτό ήταν! Κρυώνω, δεν είναι σκεπαστό! Κρυώνω! Για να δούμε ποια κάνει καλύτερη γέμιση. Εγώ ή εσύ, Μπεθέρα? Είπες ποια. Το έπεσε αυθόρμητα ή σου ξέφυγε? Είπα ποια. Αυθόρμητα, αυθόρμητα μου βγήκε. Οχ. Τι είσαι, αδερφέ? Άστα, άστα. Έχω προβλήματα με την Ελένη. Τα έχω κάνει θάλασσα. Έμαθα ότι δεν τη έκανα εγώ δώρο το κολλιέ. Θα το μάθαινε κάποια στιγμή αυτό. Ώστε μου βγήκε αυθόρμητα. Ε. Αυθόρμητα, αυθόρμητα. Πέταξα σκουλαρίκια που τη πήραμε στη λεκάνη. 300 ευρώ τα πήρε το καζανάκι. Τελικά δεν κάνω για σύζυγος. Γιατί νομίζεις κάνω εγώ για άντρας? Η Ελένη τα αγόρια μου τα έχει σαν δικά της παιδιά. Οι κόρες είναι πάνω. Οι δικοί μου πού γυρίζουν, μπορείς να μου πεις? Κοπροσυλιάζουν σαν άντρας. Εγώ κάθομαι εδώ και μαγειρεύω σαν συμπεθέρα. Τους πήρε δώρα, ένα σωρό δώρα. Βιντεοκάμερες, παιχνίδια, κάτι παράξενο, δεν κατάλαβα γιατί ήταν. Δώρα. Θα ζητήσω από τον Αγιο Βασίλη να μου φέρει πούδρα και make-up. Οι δικοί μου τι δώρο θα πάρουν άραγε στα κορίτσια? Θα του πω να μου φέρει και μία μάσκαρα. Δεν του παραγγέλνει και ένα string να σου βρίσκεται? Λες. Τι να σου πω, καημένε. Ποιος είναι, ποιος είναι? Από το σπίτι, από το σπίτι. Ελπίζω να είναι ο μπαμπάς, να κατάλαβε το λάθος του και να τις έδιωξε από το σπίτι. Ναι. Δεν μου λες τι δώρα πήρατε στα κορίτσια? Ακόμα δεν έχουμε. Ακόμα δεν. Γελοί, καραγκιόζδες. Η Ελένη σας πήρε ένα σωρό δώρα. Βιντεοκάμερες, παιχνίδια, ηλεκτρονικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τα κορίτσια μου γεμίσει δώρα κάτω από το δέντρο. Τσακιστείτε να τους πάρετε δώρα. Τσακιστείτε! Τι έπαθες? Κόπηκα. Είπε κάτι για οθόνη και ηλεκτρονικά, άκουσα καλά.
Πολύ καλά άκουσες. Τότε να γυρίσουμε πίσω. Τι μας φταίει ο μπαμπάς και η γυναικούλα του, και αυτή η καημένη γριούλα να περάσει μόνη τις γιορτές. Και τα κορίτσια είναι μια χαρά. Μια χαρά. Το συζητάς. Όχι, δεν το συζητώ. Τότε πάμε. Κι εγώ έχω ετοιμασίες, αλλά δεν με αφήνουν να φύγω. Εδώ. Σκλάβος εδώ. Μπορεί να την ψηφίσω εγώ την παπαρίγα. Ναι, τι, ούτε δώρο μου δίνουνε. Ούτε υπερορίες μου δίνουνε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, μπορεί και να με την ψηφίσω. Θα δούμε. Ναι, μωρό. Πάρτα και φεύγα γιατί μας τάπρεξες. Μωράκι μου, ετοιμάσου και σου έρχομαι, έλα. Πήρες δώρο για μένα? Ναι, ρε Φώτη. Τόσα χρόνια κοντά μας, σε έχουμε σαν λιό μας. Σαν. Σαν. Έχω δει και πατεράδες που είναι σαν πατέρες. Εδώ σου είπαμε να έρθεις να φας μαζί μας, αλλά εσύ προτιμάς τις γκόμενες. Έτσι το είπα. Στη μάνα μου θα πάω. Τέτοια μέρα δεν θα την άφηνα μόνη. Μπράβο, ρε Φώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Τώρα σ' αγαπώ 10 φορές περισσότερο. Μπράβο. Άκου να δεις τι θα κάνεις. Θα πας μέσα να πάρεις τάπερ, θα τα φουλάρεις τζατζίκι, τυροκαυτερή, θα βάλεις σε μελιτζανοσαλάτα. Τέτοια μελιτζανοσαλάτα δεν κάνει κανείς όπως την κάνει ο Διονύσης. Βάλε και μπαστούρμα. Όλα αυτά ταιριάζουν με ό,τι και αν έχει μαγειρέψει η μάνα σου. Δεν μαγείρεψα αφεντικό. Είναι. Σε ίδρυμα. Αλτσχάιμερ. Αλλά είναι ευτυχισμένη με τον τρόπο της. Όλη την ώρα τραγουδάει. Ήθελε να γίνει στη ζωή της τραγουδίστρια. Δεν μπόρεσε. Το έχει τώρα στο μυαλό της. Έλα, 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 σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Έλα, έχει εσένα που είσαι τα ειδόνια της. Το στερνοπούλι της, ε. Δεν με γνωρίζει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάψε, πάψε, πάψε. Καλά Χριστούγεννα, φοιτικό. Καλά Χριστούγεννα, ρε παιδί. Φώτη! Έλα μέσα, παλικάρι μου. Τι είναι αφεντικό? Πέρσι δεν είπες ότι πέθανε η μανούλα σου? Εκείνη την είχα σαν μάνα μου. Θες να κάνεις πρωτοχρονιά? Θέλω. Φεύγα πριν χάσω την ψυχραιμία μου. Στον κόρακα με συγκίνησε. Έχω το δικό μου το πρόβλημα. Έχω και αυτού νου. Αλήθεια, εγώ αν γεράσω πού θα πάω? Λες να με κλείσω κανένα ίδρυμα? Και ποιος θα ασχοληθεί μαζί μου? Ο αδερφός μου ή η κυρία Ελένη? Μπορεί τα νύψια μου. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει το σταυρό του. Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα, ελάτε. Θα σας πω εγώ σιγά σιγά, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Ελάτε εδώ, εδώ μαζί μου, ελάτε σιγά σιγά. Εδώ. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Πιο κοντά εσύ, έτσι. Εδώ, μπράβο. Επειδή είναι κουφή δυνατά, πάμε. Έφερα μια ορχήστρα να πει τα κάλαντα στη μητέρα σου. Πρέπει να ενθουσιάστηκε. Τη άρεσε πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Μα τι κάνεις να φάμε πρωινό μαζί όπως κάθε μέρα? Κάτσε λίγο, Διονύση. Να τα πούμε. Πείτε τα κι εσείς να δούμε τι θα καταλάβετε. Ένα, δύο, τρία, πάμε.
Καληνημέρα, ναρκώτες κι άνοι. Από ένα τόστ. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Πάμε στο θείο Σπύρο. Μόνο τους πρώτους δίνει. Να προλάβουν. Πολύ τσιγκούνιδες οι αδερφοί Μαυροτσούκαλοι. Πολύ τσιγκούνιδες. Μου φέρες ορχήστρα πάνω από το κεφάλι μου. Και φταίω εγώ. Πολύ γλυκούλης είσαι. Μόνο ο άντρας μου το έκανε αυτό στους μεγάλους μας έρωτες. Κάτσε να σε φιλήσω. Δεν με λυπάσαι. Κάτσε βρε να σε φιλήσω. Όχι, ναι, σπαταγώ. Βόλια! Βόλια! Μπαμπά. Έλα, παιδί μου. Ένα σημείωμα για σένα. Σημείωμα, ρε. Για να φέρω να δω τι λέει. Τι είναι αυτό τώρα. Αγαπημένα μου αδελφέ, να ξέρεις ότι σας αγαπάω όλους πάρα πολύ. Φεύγω, πάω στο Άμστερνταμ να βρω την τύχη μου. Καλές γιορτές, φιλιά σε όλους, Σπύρος. Σπύρος με ερωτηματικό. Φεύγει ο θείος Σπύρος. Ναι, αλλά θα γύρισα ταξιδάκι, πάει. Δεν σας ξεφύγει τίποτα, τσιμουδιά. Μη μάθει τίποτα, Ιφηγένεια, καήκαμε. Τσιμουδιά, τσιμουδιά. Και το δώρο που πήρε στο θείο. Θα το δώσω, θα γυρίσω, θείο, εντάξει. Για να δούμε ποια νου η γέννηση είναι η καλύτερη. Πού είναι αυτός ο μάγειρας δεκάρας. Τώρα έρχεται. Χρόνια πολλά. Έλα, έλα, έλα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Από εδώ. Χρόνια πολλά. Ελάτε γιατί θα κρυώσουν τα φαγητά. Ελάτε. Έλα, αυτά έχεις αλλιώς όλο τον κόσμο. Έλα, κάτσε. Θα δω να βάλω τα εκεί. Ρώσε. Έλατε. Πριν καθίσουμε, θα ήθελα να δώσω το δώρο μου στη γυναίκα μου. Μα τα δώρο θα τα ανταλλάξουμε μετά. Το δικό μου θέλω να το δεις τώρα. Ορίστε, άνοιξε το. Για να τρώμε. Έχει αφιέρωση. Διάβασε τι, διάβασε τι. Είναι πολύ ωραία αφιέρωση. Στην Ελένη μου, γιατί θέλω να ξέρει τα πάντα για μένα, από το μεγαλύτερο που είναι πόσο την αγαπώ, ως το μικρότερο, τον μπαστούρμα που κόβω κάθε μέρα. Ωχ, Παναγία μου. Σε ευχαριστώ για την ωραία οικογένεια που κάναμε. Αγάπη μου. Τότε θα σου δώσω και το δικό μου τώρα. Ναι, πριν μου δώσω το δώρο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το κολλιέ που σου στείλανε, ποιος το στείλε? Ρε Διονύση μου, τι σημασία έχει, αφού το πέταξα μαζί με τα σκουλαρίκια. Άγνωστος αποστολέας. Άνοιξε το τώρα. Τι δώρο είναι αυτό? Θα δεις. Αίτηση διαζυγίου. Ποιος μίλησε? Κανείς, χρυσέ μου, κανείς. Να, εδώ μιλούσαμε με το Μάκη. Ενοχλείς, μπα. Για να δούμε τι είναι αυτό. Για να δούμε. Κράτηση για μία σουίτα 25 δωδεκάτου. Κράτηση για δύο άτομα. Για ποιον είναι η κράτηση αυτή? Ήλιο ρε! Για σένα και για μένα είναι το ταράκι. Άντε μωρέ ρε ζηλίκια, ρε ζηλίκια. Σουίτα, δεν τους έφτανε ολόκληρο σπίτι. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα φάμε? Υπομονή αγάπη μου, σε λίγο όλοι μαζί. Ε, πότε, άμα αρχίσει τα σαλιαρίς με τον Διονύση, δεν θα φάμε ποτέ. Βάλε κρασί ρε, έλα ρε. Άντε, ναι. Έλα. Καλά λένε, αλίμονο σε αυτόν που φεύγει, παρά σε αυτόν που κάθεται. Κύριε Σπύρο, πού είσαι και σε ψάχνουμε όλη μέρα? Μπα, με ψάχνετε. Ναι. Ποιοι με ψάχνετε, παιδί μου? Όλοι, κύριε Σπύρο. Ο κύριος Διονύσης έχει τρελαθεί. Όλοι, ε. Ήμουν εδώ σε κάτι φίλους. Και εκεί πάω δηλαδή τώρα. Σε κάτι φίλους που με αγαπάνε. Ωραία, και δεν το λες και έχει τρελαθεί ο κύριος Διονύσης. Μπα, έχει τρελαθεί ο κύριος Διονύσης. Ναι, αφού έλεγε δεν θα αντέξει να χάσει και τον άλλο του αδερφό. Είπε τέτοιο πράγμα ο Διονύσης? Ναι, ναι. Η κυρία Ελένη και το σόι της δεν ξέρουν ότι εξαφανιστήκατε. Σας περιμένουν. Στέτσι είπε ο Διονύσης. Δεν θέλω να χάσω τον αδερφό μου. Όχι, όχι. Είπε ότι δεν θέλει να χάσει και τον άλλο του αδερφό. Έχετε κι άλλο αδερφό. Δεν το ήξερα. Δεν μου λες, Μίτσο, αγόρι μου, θα σου δώσουμε αναφορά ποιο είναι το οικογενειακό μας δέντρο. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Συζήτηση μέσα στο κρύο, θα ανοίξουμε. Έλα. Πάμε να γλιτήσουμε. Πάμε. Δεν είπα ότι θα πάτε σε κάτι φίλους. Έλα, μωρέ, φίλοι, να έρθουν. Σας περιμένουν τώρα, θα με παρεξηγήσουν. Κάνε μου όμως μια χάρη, ρε, αγόρι μου. Μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά να πάω σπίτι, 2 λεπτά να αλλάξω και να έρθω να βάλω κι εγώ το κάτι της. Μην πάω με αυτά τα ρούχα. Ε? Καλά, εντάξει, θα περιμένω εδώ. Δεν μου λες, Μίτσο, έχεις πάει στην Ολλανδία? Όχι. Κι ούτε πρόκειται να πας. Αυτά για σας. Έλατε. Ευχαριστώ, πατέρα. Πουλάκι μου, πουλάκι. Ευχαριστώ κι εγώ, πατέρα. Πουλάκι μου, έτοιμος για δούλεμα. Άνοιγε, άνοιγε. Χρόνια πολλά. Αυτό είναι για σένα, μάτια μου. Για να μην σε ματιάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και αυτό είναι για σένα. Α, ευχαριστώ. Η μαμά! Ναι, αγάπη μου. Θα την βάλεις στο κομωδίνο σου και έτσι κάθε πρωί θα της λες καλημέρα. Και δεν θα την ξεχάσεις ποτέ. Έλα, παλικάρι μου. Πέρασε. Γεια σας. Γεια σας.
Πάμε. Χρόνια πολλά. Γεμέτη μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε, δεν πρόλαβα να πάρω, ρε παιδιά, δώρα, αλλά θα σας δώσω λεφτά να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς. Έλα, αγόρι μου. Έλα, λεβέντη μου. Έλα, κούκλα μου, εσύ. Να είστε καλά, παιδιά. Μετά εσείς, ε. Εμείς θα πάμε σπίτι να παίξουμε με τα δώρα μας. Γιατί δεν καθόστε που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Θα τραγουδήσεις. Μάλλον. Πάμε σπίτι να παίξουμε με τα δώρα μας. Θα μου αφήσεις και εμένα να παίξω. Έχει χάρη που δεν υπάρχει κανείς άλλος. Εκτός και αν. Πάμε, ρε. Πάμε αν σου βαστάει να παίξουμε μαζί. Πάμε. Άντε, άντε. Προσοχή, προσοχή. Γεια σας. Αδερφέ, τι έγινε, πώς και έτσι. Είπα να πάω ένα ταξίδι, αλλά δεν μου πάει. Βέβαια δεν σου πάει. Έλα, άντε, καλώς ήρθες. Σε παντρέψουμε και σένα να χαρούμε στο γάμο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλώς τους. Καλώς τα παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Καλώς. Τι ωραία. Τι είναι αυτή, αδερφέ. Είναι μια ορχήστρα που θα. Τι ορχήστρα. Θα σου εξηγήσω μετά. Παιδιά, καθίστε. Καθίστε, πάτε θέσεις, κουρδίστε, ετοιμαστείτε, όσο λούπα αρχίζουμε. Ωραία. Διονύση μου, φώναξες και ορχήστρα. Θα μας κοστίσει ένα σωρό λεφτά. Ελένη μου, δεν καταλαβαίνω εγώ από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω εγώ από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω εγώ από τέτοια. Έλα. Το λογαριάζω. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει. Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω. Γι' αυτό θα βάλουμε λουκέτο. Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αχ, δεν τα βρίσκω με λεφτά. Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αχ, δεν τα βρίσκω με λεφτά. Ξεκινήσατε χωρίς εμένα. Χρόνια πολλά. Έλα να σμίξουμε μικρό μου. Θα σε έχω πάντα στο πλευρό μου. Δεν θα σ' αλλάζω με καμιά. Κι ας μου χαρίζουν το δουνιά. Δεν θα σ' αλλάζω με καμιά. Κι ας μου χαρίζουν το δουνιά. Για φέρε αυτή τη γέμιση από εδώ. Βρε μωρό μου, κάνε λίγο κράτη, θα φάμε όλοι μαζί σε λίγο. Πότε, άμα αρχίσει τα τραγούδια ο Διονύσης, δεν φάμε ποτέ. Αφεντικό, πιάσε ένα τραγούδι για τη φτωχολογιά. Θέλω να χορέψω. Όχι, θα το ζήσουμε κι αυτό. Να καούν τα έλκυθρα. Τι φτωχολογιά λέει αυτό, αφού 10 δουλειές κάνει. Ναι, αλλά έχει χαμηλό κασέ. Δεν βγαίνει. Φτωχολογιά στο πόνο σου. Και τα κουρέλια που φορούν.
Έχει σίγουρα χαμηλό κασέ. Γελιώντας και πάζει. Ξεχνώ. Κι αν γυρνάς τα βράδια μάλες, βρε παλιό παιδό. Έχε χάρη που σε μάγκας κι όμορφο παιδό. Κι αν γυρνάς τα βράδια μάλες, βρε παλιό παιδό. Έχε χάρη που σε μάγκας κι όμορφο παιδό. Δεν καταλαβαίνω πώς το επιτρέπεις. Εντάξει, το επιτρέπω λόγω της ημέρας. Εγώ ούτε λόγω της ημέρας. Ναι, έλα. Μπα. Ό,τι μου ζητάς το δίνω. Σαν κοροϊδό σ' αγαπώ. Κι αν μου μάζησες τα φράγκα, βρε παλιό παιδό. Πότε σταμάτησα εγώ τη Μίκη. Γιατί ρε, πότε δούλεψε εσύ, μια ζωή εδώ μέσα είσαι. Αγάπη μου. Διονύση, έλα να πούμε και ένα τραγουδάκι του Κραουνάκη που σ' αρέσει. Έγινε. Οχ. Τι έγινε, Μαγί. Τίποτα, μωρέ μου, πέσε βαριά γέμιση. Α. Μια φορά κρίμα στη χαρά. Κάπου κοιταχτήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε κι ύστερα βρεθήκαμε άλλη μια φορά. Πρώτη μου φορά σε θόλα νερά. Έμαθα κολύμπι και πως λένε το για χαμπίμπι πρώτη μου φορά. Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα μικρά κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Τι ωραία φωνή που είχε Διονύσης. Πού να ακούσεις εμένα. Εσύ γιατί δεν τραγουδάς. Καλά δεν περνάμε. Άστο τώρα χρονιά ένα μέρα. Μόνο μια φορά κρίμα στη χαρά. Άρθουνε κι οι φίλοι μου να μάθουν το ρεζίλι μου. Μάτωσαν τα χείλη μου άλλη μια φορά. Μόνο μια φορά
σοβαρά. Η καρδιά του ανθρώπου να βρεθεί στο επιτόπου λιώμα φανερά. Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα μικρά, κι ύστερα κανόνισα και δε σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά, κι ύστερα κανόνισα και δε σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δε σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Τώρα θα πούμε ένα τραγούδι για τη γυναίκα μου. Πάμε την Ελενίτσα. Έφτεξα, συμπάθησέ με, Ελενίτσα μου, σαν και πρώτα αγκάλιασέ με, βρε κουκλίτσα μου. Σαν και πρώτα αγκάλιασέ με, βρε κουκλίτσα μου. Πίστεψέ με, όρκο κάνω στη μανούλα σου, σ' αγαπώ και θα με πάντα η αγαπούλα σου. Σ' αγαπώ και θα είναι πάντα η αγαπούλα σου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Σεριάννη κάθε δίλη, Ελενίτσα μου, με ρωτούν για σένα οι φίλοι, βρε κουκλίτσα μου. Με ρωτούν για σένα οι φίλοι, βρε κουκλίτσα μου. Θέλουν να μας ξαναδούνε, να τα μπλέξουμε, και στο γλέντι μας να ρωτούνε, να χορέψουνε. Στο γλέντι μας να'ρθούνε, να χορέψουνε. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα,